Cost Estimate, μάθημα 13. Βασικές τιμές τιμολογίων. Όλες οι υπόλοιπες βασικές τιμές, εκτός από αυτές που είδαμε στο προηγούμενο μάθημα, βρίσκονται στο εκάστοτε τιμολόγιο στο οποίο αναφέρονται. Στο πρόγραμμα υπάρχει μία φόρμα για κάθε τιμολόγιο. Ας δούμε τις βασικές τιμές των οικοδομικών έργων. Οι βασικέ τιμέ βρίσκονται σε λίστα στον πίνακα στα δεξιά και οργανωμένε ιεραρχικά στο δέντρο στα αριστερά. Κάνοντα διπλό κλικ σε μια βασική τιμή στον πίνακα, κάνοντα διπλό κλικ σε μια βασική τιμή, για παράδειγμα στην άμμο κονιαμάτων, μεταφέρομαι στον πίνακα στο αντίστοιχο κόμβο στο δέντρο. Ας δούμε λίγο λεπτομερό το δέντρο με τις βασικές τιμές και την οργάνωσή του. Εδώ κάθε στοιχείο σημαίνεται με ένα κόμβο. Οι κόμβοι έχουν διαφορετικό εικονίδιο ανάλογα με τη λειτουργία τους. Ο κόμβος ρίζα του δέντρου είναι το τιμολόγιο, στην περίπτωσή μας το ΑΤΟΕ. Ας κλείσω μερικούς κόμβους για να δούμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Μια σημαντική ευκολία του δέντρου είναι ότι μπορώ να κλείνω και να ανοίγω κόμβους που έχουν μέσα στοιχεία. Κάτω από το τιμολόγιο υπάρχουν οι φάκελοι επίσημα και νέα. Βλέπω ότι ο φάκελο επίσημα έχει μέσα στοιχεία και μπορώ κάνοντα κλικ στο ΣΥΝ να τον ανοίξω. Ο φάκελο Νέα δεν έχει τίποτα προ το παρόν. Παρακάτω, θα δούμε πώ προσθέτουμε νέε βασικέ τιμέ. Ο φάκελο Επίσημα περιέχει τι βασικέ τιμέ ομαδοποιημένε. Κάθε ομάδα συμβολίζεται πάλι με ένα φακελάκι. Ανοίγοντα το φακελάκι, βλέπω τι βασικέ τιμέ τη ομάδα. Οι βασικέ τιμέ συμβολίζονται με τον γκρι κύλυντρο. Η χρωματική κωδικοποίηση βοηθάει πάρα πολύ και όπω θα δούμε και παρακάτω, όλα τα επίσημα στοιχεία, δηλαδή άρθρα και βασικέ τιμέ, έχουν κίτρινο ή λευκό γκρι χρώμα, ενώ όλα τα στοιχεία που καταχωρείτε εσεί, δηλαδή νέε βασικέ τιμέ και νέα άρθρα, έχουν κόκκινο χρώμα. Βλέπω λοιπόν τι βασικέ τιμέ, ένα κύλινδρο για κάθε μία. Ο κόμβο που συμβολίζεται με φάκελο και κύλινδρο, όπω βλέπουμε εδώ, είναι μια ομάδα ομοειδών βασικών ομαδα ομοιδων βασικων τιμων για παράδειγμα, το 023 δεν είναι βασική τιμή που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα άρθρο, αλλά απλά ένα φάκελο που περιέχει ομοειδεί βασικέ τιμέ. Α δούμε πρώτα μια απλή βασική τιμή. Α κάνω κλικ στη βασική τιμή 051. Εδώ βλέπω τον κωδικό τη. Τη συνοπτική τη περιγραφή. Οι βασικέ τιμέ έχουν μόνο συνοπτική περιγραφή, σε αντίθεση με τα άρθρα που έχουν και αναλυτική περιγραφή. Και τη μονάδα μέτρηση σε κυβικά μέτρα. Η ανάλυση μονάδος μέτρησης έχει κυρίως νόημα στα άρθρα, οπότε θα τη δούμε εκεί. Στην καρτέλα τιμή διάφορα βλέπω την τιμή της βασικής τιμής. Θα πρέπει πρώτα να επιλέξω από εδώ ένα τρίμηνο. Μπορώ να δω την τιμή της βασικής τιμής σε όλα τα τρίμηνα που έχω. Το πρώτο τρίμηνο του 2007, όπως βλέπω εδώ, η άμμος κοστίζει 13,13 ,13 ευρώ. Ενώ για παράδειγμα στο τρίμηνο 2006, στο πρώτο τρίμηνο του 2006, κοστίζει 12,96 ευρώ. Στο σημείο αυτό βλέπω από ποιον χρήστη έχει καταχωρηθεί η βασική τιμή. Εδώ πρόκειται για επίσημη βασική τιμή, οπότε έχει καταχωρηθεί από την T-Soft. Στις νέες βασικές τιμές όμως που καταχωρείτε εσείς, θα φαίνεται το όνομα του χρήστη. Εδώ μπορώ να εισάγω κάποια σχόλια και πάλι αφορά τις νέες βασικές τιμές και όχι τις επίσημες. Η συνεπτημένη περιγραφή έχει νόημα κυρίω στα άρθρα, οπότε θα τη δούμε εκεί και θα δούμε και σε τι χρησιμεύει. Στην καρτέλα σχετισμένα άρθρα βλέπω όλα τα άρθρα στα οποία συμμετέχει αυτή η βασική τιμή. Δηλαδή, η συγκεκριμένη βασική τιμή επηρεάζει το κόστος όλων αυτών των άρθρων. Στην καρτέλα σύνδεσμη δεν θα δείτε τίποτα για τις επίσημες βασικές τιμές. Όταν όμως καταχωρήσετε μία δική σας βασική τιμή, μπορείτε εδώ να σημειώσετε μία σελίδα στο ίντερνετ που αφορά αυτή τη βασική τιμή. Μπορεί να είναι μία σελίδα ενός προμηθευτή ο οποίος παρέχει αυτή τη βασική τιμή οπότε από εκεί λαμβάνεται και τιμή εμπορίου. Εδώ μπορείτε να συνδέσετε ένα PDF αρχείο και εδώ μία εικόνα.